Θα ξανανοίξει πλατφόρμα, αλλά ενδέχεται να καθυστερήσει, ίσως μετά από 1-2 μήνες. Είναι μια πληροφορία η οποία απορρέει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτό όμως είναι πρόβλημα. Αυτή η αποκάλυψη του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Λεονταράκη στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής προκαλεί έντονες αντιδράσεις όσον αφορά την αρρωγή αλλά και το γεγονός ότι δεν δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες. Φωτιά βάζει και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο Σοκράτη Βαρδάκη. Ενημερώνοντας τον κύριο Τριαντόπουλο, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν ξέρω για ποιο λόγο, που είναι και καθήλυνα αρμόδιος, ήταν αρνητικός. Ήταν αρνητικός και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Η εξέλιξη με την αρρωγή βάζει φωτιά στα θεμέλια στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των περιοχών που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των κατοίκων στο Αρκαλοχώρι από τη γειτονιά των Οικίσκων κάνουν λόγο για ώρα του σεισμόπληκτους, τη στιγμή που ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών αδυνατεί να δηλώσει τις ζημιές που υπέστη η ακίνητη περιουσία του από το σεισμό. Φυσικά και μας προβληματίζει, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας την περίπτωση της Σάμου, που ακόμα δεν έχουν κατατεθεί οι φακέλοι, αυτό δεν είναι κανένα μήνυμα αισιοδοξίας. Δηλαδή, με τα δεδομένα της ΣΑΜΑ, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τετραετία για να επιστρέψουμε στις επιχειρήσεις μας και στα σπίτια μας. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Όταν είναι διατεθειμένο το κράτος να δώσει χρήματα, ας τα δώσει την ώρα τους. Μην ταλαιπωρεί τον κόσμο. Μπορούν να γίνουν διαδικασίες γρήγορες. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία της γραφειοκρατίας και να μας βγάζουν τον ένα νόμο, να τον αλλάζουν την άλλη μέρα, να τον αλλάζουν αλλιώς και να μας ταλαιπωρούν. Υπάρχουν αόρατοι σεισμόπληκτοι σε πολλές παραμέτρους. Εμείς αυτόν τον καιρό, μαζί με το σεισμό που έχουμε υποστεί, είμαστε αντιμέτωποι και με τη γραφειοκρατία. Και να ξέρετε, σαν σύλλογος έχουμε δώσει ένα όρκο, όλοι μας. Είπαμε θα είμαστε ήσυχοι, θα είμαστε τα φρόνημα τα παιδιά όταν όλοι θα δουλεύουν. Όταν βλέπουμε ότι δεν δουλεύει κάτι, ότι κάτι δεν πάει καλά, εμείς θα φωνάζουμε. Και ας είμαστε κακοί. Αυτό. Έντονος ο προβληματισμός για την αρρωγή και από τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος Μανώλη Φραγκάκη αλλά και τον συνάδελφό του από τις Αρχάνες και τα Αστερούσια Μανώλη Κοκοσάλη. Επειδή ζήτησα επισταμμένως να μου το εξηγήσουν και αν μπορούν να μου πούνε τι θα γίνει, η απάντηση είναι ότι με αυτούς θα μεριμνήσουμε ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα στην αρρωγή οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι και κάποιο τρόπο και αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί ο νόμος να μου δίνει 6 μήνες το δικαίωμα, μάλλον να μην μου δίνει το δικαίωμα να κάνω αποδοχή και μετά να μην μπορώ να μπω στην αρρωγή μέσα. Το μήνυμα είναι να προσέξουν πάρα πολύ. Να πάνε σε διπλωματούχους, μηχανικούς, ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαδικασία, να ενισχύσουν σωστά τα σπίτια τους, να προσέξουν να μην πέσουν σε επιτίδιους. Το λέω και αυτό και το λέω δημόσια. Βεβαίως, και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι ανακατασκευές που θα κάνουν στα σπίτια, αυτούς που θα την κάνει τη μελέτη, να έχει την υπογραφή του από κάτω, να φέρει και την ευθύνη αυτό που προτείνει να γίνει.